Λεπτό. Θα σας παρακαλούσα να βάλετε μία άνω τελεία για να επιστρέψουμε λίγο στο θέμα της αντιπαράθεσης του Ηρακλή με τον Λεβαδιακό. Με τη Βέρεια να έχει τερματίσει τελευταία και ουσιαστικά να μην έχει πάρει και αδειοδότηση σε πρώτο βαθμό. Η τελευταία θέση της Super League δείχνει πως θα κριθεί μεταξύ Ηρακλή και Λεβαδιακό. Ο Λεβαδιακός εξέδωσε σήμερα μία οξία ανακοίνωση. Ας την δούμε. Θα δούμε αμέσως μετά και την απάντηση από πλευράς της Επιτροπής του Ηρακλή. Ας δούμε την ανακοίνωση του Λεβαδιακού. Ο Λεβαδιακός δηλώνει ότι θα παραιτηθεί από κάθε διεκδίκηση των νομίμων δικαιωμάτων της σε ό,τι αφορά την παραμονή της στη Super League, αν όλοι οι πολιτικοί και αθλητικοί παράγοντες που όψιμα ενδιαφέρονται και με δηλώσεις τους δείχνουν ότι αγωνιούν για την τύχη του επαγγελματικού ποδοσφαίρου και ιδιαίτερα της Αθλητικής Ένωσης Ποντίων Ηρακλής με έδρα την Κατερίνη, δηλώσουν ευθέως ότι για το καλό του ελληνικού επαγγελματικού ποδοσφαίρου θα πρέπει να αγωνίζονται στη Super League ΠΑΕ, οι οποίες δεν διαθέτουν το απαιτούμενο πιστοποιητικό συμμετοχή στα επαγγελματικά πρωταθλήματα από Δημόσια Αρχή, Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού λόγω ανάκλησης. Δεν διαθέτουν άδεια συμμετοχής στη Super League και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις από την Επιτροπή Αδειοδότησης της UEFA και της ΕΠΟ, δεν προσέβαλαν καν την απόφαση σε δεύτερο βαθμό, δεν έχουν φορολογική ενημερότητα, δεν έχουν ασφαλιστική ενημερότητα, έχουν απλήρωτο το σύνολο των υπαλλήλων τους, οφείλουν δεδουλευμένες αποδοχές στους ποδοσφαιριστές και στους προπονητές. Οφείλουν πολλούς μήνες αποδοχές σε όλο το ποδοσφαιρικό τμήμα και στους φροντιστές με αποτέλεσμα να συμμετάσχουν σε αγώνες πρωταθλήματος με τα ρούχα προπόνησης. Οφείλουν σε όσους έχουν συναλλαγές, διαμεσολαβητές ποδοσφαιριστών, ξενοδοχεία, τουριστικά γραφεία κτλ. Με αποτέλεσμα την αφαίρεση της άδειας συμμετοχής τους στο πρωτάθλημα. Λόγω οφειλών στις ΔΕΚΟ σε εταιρείες τηλεφωνίας κτλ. Τους έχουν κόψει το ρεύμα, το νερό και το τηλέφωνο. Οι ομάδες υποδομών τους δεν κατεβαίνουν στους αγώνες των πρωταθλημάτων K20 ή K17 με τις ανταγωνιζόμενες ομάδες που πληρούν βλακωδώς όλα τα ανωτέρω με αποτέλεσμα να μηδενίζονται και να τους αφαιρούνται βαθμοί. Μετά λοιπόν από αυτά τα λίγα, εάν οι όψιμοι ψηφοθύρες, αλήθεια που ήταν όλοι αυτοί όλο τον χρόνο πριν φτάσει η κατάσταση της αγαπημένης τους ομάδας ως εδώ, θεωρούν και μας δηλώσουν ότι οι νέες προϋποθέσεις που πρέπει να έχουν οι ανώνυμες εταιρείες για να λειτουργούν νόμιμα, είτε ποδοσφαιρικές είτε όχι, στην Ελλάδα του 2017 είναι όλες οι παραπάνω, εκτός αν πρεσβεύουμε μια Ελλάδα δύο ταχυτήτων, τότε η ΠΑΕ Λεβαδιακός θα παραιτηθεί από κάθε ένδικο μέσο. Πριν από λίγη ώρα εκδόθηκε ανακοίνωση απάντησης στην ανακοίνωση της ΠΑΕ Λεβαδιακός που μόλις είδαμε από πλευράς της Επιτροπής Δικαίωσης του Ηρακλή, μέλος της οποίας είναι βέβαια και ο κύριος Χουλής. Θα αναφέρω απλά ένα μέρος της, γιατί είναι μακροσκελής. Όντως, στη Super League επιβάλλεται να μετέχουν ομάδες που υφίστανται μόνο επειδή διοικούνται και στηρίζονται από παράγοντα, τον οποίο βαρύνει απόφαση απαγόρευσης ενασχόλησης με το ποδόσφαιρο, λόγω κατηγοριών συμμετοχής σε παράνομες δραστηριότητες στο χώρο. Όντως, στη Super League επιβάλλεται να μετέχουν ομάδες, τον οποίο ο διοικητικός ηγέτης έχει απειλήσει τη ζωή ποδοσφαιριστή και της οικογένειάς του, επειδή αυτός δεν πειθαρχούσε στις παράνομες επιταγές του πρώτου, όπως κατήγγειλε δημοσίως ο Γάλλος διεθνής Ολιβιέ Καπό, κάνοντας λόγο παράλληλα για μεθόδους μαφίας και ποδοσφαιρικής διαπλοκής, οι οποίες χρησιμοποιούνται από το θεάρεστο σύστημα διοίκησης εντός εισαγωγικών του Λεβαδιακού. Και συνεχίζει, κύριε Χούλη, η ανακοίνωση απάντησης, η οποία, ξαναλέω, γιατί φαντάζει τουλάχιστον παράδοξο, η ανακοίνωση απάντησης δεν είναι από πλευράς της ΠΑΕ Ηρακλής, είναι από πλευράς της Επιτροπής Δικαίωσης. Πήραμε αυτή την πρωτοβουλία, έπρεπε να απαντήσουμε.